Λοιπόν, όπως σας είχαμε προαναγγείλει, έχουμε κανονίσει σήμερα να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Γονέων Μαθητών, τον κύριο Παναγιώτη Κατηφέ, γιατί στη συζήτηση την καθημερινή πια είναι το αν και κατά πόσο θα ανοίξουν τα σχολεία σαν δεύτερο βήμα ανοίγματος κοινωνικών και οικονομικών δραστηριοτήτων. Αποφασίζουν σήμερα τι θα εισηγηθούν οι επιστήμονες και αναμένουμε τις αποφάσεις από την κυβέρνηση. Κύριε Κατηφέ, καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα, κύριε Καματάρη, και σε όλους τους ακροατές. Ευχαριστώ που αποδεχθήκατε την πρόσκληση να τα πούμε, αν και είναι αρκετά νωρίς, αλλά νομίζω αξίζει τον κόπο, γιατί οι γονείς, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, όσοι έχουν παιδιά, αλλά και οι υπόλοιποι φαντάζομαι, φέρνουν ένα μεγάλο βάρος και πολύ προβληματισμό έχουν αυτή την περίοδο για το τι πρέπει να γίνει τελικά με τα σχολεία. Εσείς τι πιστεύετε ότι θα μπορούσε να γίνει ένα σταδιακό άνοιγμα και στα σχολεία σε πρώτη φάση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όπως τουλάχιστον προβλέπει ο σχεδιασμός που έχουμε δει το τελευταίο διάστημα? Κοιτάτε, εμείς με κάθε καθαρότητα έχουμε εκφράσει ότι τα σχολεία θα έπρεπε να είναι ανοιχτά. Και θα έπρεπε να είναι τα σχολεία ανοιχτά χωρίς προτεραιοποίηση καμίας βαθμίδας. Και το λέμε αυτό γιατί ουσιαστικά δεν είμαστε στην αρχική κατάσταση του Μάρτιου του 2020 που έκλεισαν για πρώτη φορά τα σχολεία. Έχει περάσει ένας ολόκληρος χρόνος και δεν έχουν πάρθει ουσιαστικά μέτρα. Τα σχολεία ανοιγοκλίνουν χωρίς να έχει πάρθει ούτε ένα ουσιαστικό μέτρο, χωρίς να έχει δοθεί ας με επιτραπή εκφράσει ούτε ένα ευρώ για την ασφάλεια, την υγιεινή και την ισότιμη μορφωτική διαδικασία για όλους τους μαθητές. Και το λέμε αυτό με την έννοια ότι ο ένας χρόνος που τα σχολεία λειτουργούν με το σύστημα του ακορδεών ας με επιτραπή έκφραση έχει διαμορφώσει τεράστια προβλήματα, πολύ περισσότερα προβλήματα στους μαθητές όντας στο σπίτι. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι το μέτρο της τηλεκπαίδευσης δεν είναι η χρυσή λύση. Χιλιάδες μαθητές είναι... Είναι μια λύση ανάγκης όμως, κύριε Κατηφέ. Είναι μια λύση ανάγκης. Είναι μια λύση ανάγκης, όταν όμως παράλληλα φροντίζεις να πάρεις μέτρα ώστε να λειτουργήσει διαδόση και εκπαιδευτική διαδικασία. Δεν μπορούν, να σας το πω έτσι, από τον Πρωθυπουργό μέχρι την Υπουργό να κλείνουν σε όλους τους τόνους την αναγκαιότητα της διαδόσης και εκπαιδευτική διαδικασία. Και το μόνο μέτρο που να έχει πάρθει εδώ και ένα χρόνο να είναι μία μάσκα, ένα παγουρίνο στους μικρότερους μαθητές και ανοιχτά παράθυρα. Εδώ, να σου το πούμε έτσι, υπάρχουν τεράστιες ευθύνες. Με την τηλεκπαίδευση συνεχίζω και λέω ότι χιλιάδες μαθητές δεν είναι στην μορφωτική διαδικασία. Υπάρχουν τεράστια προβλήματα με μαθητές που δεν έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν. Ενώ με την έλλειψη της επαφής του μαθητή με το σχολείο, πέρα από τα μορφωτικά προβλήματα, διαμορφώνονται και σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα. Γιατί ξέρετε, το σχολείο δεν είναι μόνο η μορφωτική διαδικασία, είναι επαφή, είναι κοινωνικοποίηση. Δεν το συζητάμε, κύριε Κατηφέ, και ξέρουμε πάρα πολύ και οι έρευνες το δείχνουν ότι οι νέοι, τα παιδιά και οι νεότεροι, θα αντιμετωπίσουν το μεγαλύτερο ζήτημα, τα μεγαλύτερα ζητήματα, τα μεγαλύτερα προβλήματα στο μέλλον από αυτό που περνάνε σήμερα. Ναι. Εμείς λοιπόν θεωρούμε ότι τα σχολεία πρέπει να ανοίξουν, αλλά όχι να ανοίξουν έτσι όπως έκλεισαν. Δηλαδή, ας με επιτραπεί πάλι έκφραση να μην είμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Εδώ και ένα χρόνο, εμείς επίσημα ζητάμε, διεκδικούμε την αρέωση των μαθητών στο τμήμα, το μόνιμο διορισμό εκπαιδευτικών, το μόνιμο διορισμό προσωπικού καθαριότητας, το να αξιοποιηθούν οι πάνω από 2.500 σχολικές μονάδες που έχουν κλείσει την προηγούμενη δεκαετία λόγω των μνημονίων, ώστε να μπορούν να αραιώσουν οι μαθητές στα τμήματα. Άρα συγγνώμη κύριε Κατηφέ, λίγο για να διευκολύνουμε την κουβέντα. Άρα είστε υπέρ του να ανοίξουν τα σχολεία, με δεδομένο όμως ότι λαμβάνονται αυτά τα μέτρα που περιγράφετε, τα οποία καλώς ή κακώς, κάκιστα, και θα συμφωνήσω μαζί σας, κακώς, κάκιστα, δεν έχουν γίνει όλο αυτόν τον καιρό. Αυτόν τον ένα χρόνο μας ταλαιπωρεί η πανδημία. Με τα σημερινά δεδομένα όμως, με δεδομένο ότι δεν μπορούν να βρεθούν αίθουσες άμεσα για να αραιώσουν οι μαθητές, όπως είπατε, και πολύ σωστά το διεκδικεί αυτό και το διεκδικούν και οι γονείς και οι καθηγητές και οι δάσκαλοι και όλη η εκπαιδευτική κοινότητα. Με τα δεδομένα αυτά που υπάρχουν, συμφωνείτε να ανοίξουν? Εμείς, να σας το πω έτσι, δεν βάζουμε στο ζήτημα πότε ανοίγουν και με ποια μέτρα. Εμείς ξεκινάμε και βάζουμε. Το πώς πρέπει να ανοίξουν. Βάζουμε μπροστά τους όρους με τους οποίους πρέπει να είναι ανοιχτά τα σχολεία, γιατί το λέμε με κάθε καθαρότητα, τα σχολεία πρέπει να είναι ανοιχτά. Οι μαθητές δεν μπορούν να είναι έξω από το φυσικό τους χώρο άλλο. Μάλιστα. Για τα self-test που γίνεται κουβέντα και από ό,τι φαίνεται και σε αυτά, εάν και εφόσον ληφθεί απόφαση να ανοίξουν τα σχολεία,
θα υποχρεώνονται τα παιδιά να κάνουν self-test, θα υπάρχει μια υπεύθυνη δήλωση, λέει, από τους γονείς. Αυτός είναι πάνω κάτω σχεδιασμός. Πώς το κρίνετε? Κοιτάτε, σε ό,τι έχει να κάνει τα τεστ. Εμείς από την αρχή της πανδημίας διεκδικούσαμε με ευθύνη του κράτους και ουσιαστικά μέσα από τις διαδικασίες του ΕΟΔΗ ή με τη σύνδεση του σχολείου με την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας ή με την ανάγκη να διοριστούν σχολίατροι, που είναι βασικό αίτημα της ανώτατης νομοσπονδίας γονέων εδώ και δεκαετίες, δηλαδή τη σχέση που πρέπει να έχει η σχολική κοινότητα με την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας για την πρόληψη συνολικότερα. Και με αφορμή τώρα την πανδημία αποδείχτηκε αυτή η αναγκαιότητα. Ζητούσαμε μαζικά επαναλαμβανόμενα τεστ στα σχολεία με κρατική ευθύνη. Τι θέλουμε να πούμε? Όταν λειτουργούσαν τα σχολεία και έκλεινε ένα τμήμα λόγω κρουσμάτων, οι γονείς αναγκαζόντουσαν οι περισσότεροι να πηγαίνουν σε ιδιωτικά κέντρα και να κάνουν τα παιδιά τους τεστ για να δουν αν έχουν κολλήσει από το συμμαθητή, αν έχουν κολλήσει από κάποιον εκπαιδευτικό. Οι γονείς έχουν δώσει δεκάδες ευρώ και εκατοντάδες ευρώ από την τσέπη του. Ενώ αυτό θα έπρεπε να είναι κρατική ευθύνη. Δεν είναι ατομική υπόθεση ούτε η μόρφωση ούτε η υγεία των μαθητών ή και εμάς των ίδιων, των γονιών. Σας το ξαναλέμε ότι εδώ και ένα έτος εμείς ζητάμε επαναλαμβανόμενα τεστ στα σχολεία. Ένα μέτρο που δεν προτάχθηκε, ενώ φαίνεται ότι υπήρχε δυνατότητα. Έχουμε ένα προβληματισμό για την υποχρεωτικότητα και έτσι όπως παρουσιάζεται. Λίγο, λέτε ότι φαίνεται ότι υπήρχε δυνατότητα εκ των υστέρων, επειδή τώρα προωθείται αυτό το self-test, αυτό εννοείται? Αυτό ακριβώς. Αλλά το λέμε κιόλας με την έννοια ότι, ξέρετε, έχουμε ένα προβληματισμό για την υποχρεωτικότητα. Να δούμε και πώς θα προχωρήσει το μέτρο. Και έτσι όπως παρουσιάζεται, ουσιαστικά πετάει η κυβέρνηση πάλι τον μπαλάκι πάνω στο γονιό, ότι είναι ευθύνη του γονιού. Αυτό φοβόμαστε ότι θα οδηγεί σε έναν κοινωνικό αυτοματισμό. Γιατί ουσιαστικά για μας ουσιαστικό ζήτημα είναι η πρόληψη. Και όταν λέμε πρόληψη με την έννοια ότι να γίνεται ουσιαστική η χνηλάτιση από τη μία. Πρόληψη της διασποράς του ιού σε μια σχολική μονάδα και κατ' επέκταση σε όλη την κοινότητα. Αλλά ξέρετε, το ζήτημα της μόρφωσης, όπως είπα πριν, της υγείας, δεν είναι υπόθεση ατομική του καθεμιανού μας. Αυτό το προβληματισμό. Είναι και υπόθεση ατομική, κύριε Κατηφέ, θα μου επιτρέψετε, είναι και υπόθεση ατομική. Εάν εγώ δεν τηρώ τα μέτρα, όσα μέτρα και να πάρει το κράτος, το σχολείο, θα θέσω σε κίνδυνο τους συνανθρώπους μου, έτσι. Το καταλαβαίνετε. Αν εγώ είμαι άρρωστος και πάω άρρωστος στο σχολείο, είμαι μαθητής και πάω άρρωστος μαθητής στο σχολείο, θα κολλήσω τα λαπεδάκια, όσο και να προσέξει το κράτος. Έτσι δεν είναι? Συμφωνώ απόλυτα στο συγκεκριμένο και σε αυτό που λέτε. Γιατί δεν είμαι και εγώ, για να σας ξεκαθαρίσω, δεν είμαι και εγώ υπέρ αυτή τη διόγκωση ατομική ευθύνη που έχει γίνει, αλλά είναι και δική μας ευθύνη, κακά τα ψέματα. Δεν είμαστε άμυροι ευθυνών. Σαφέστατα, είναι πολύ διαφορετικό. Είναι πολύ διαφορετικό. Η ατομική υπευθυνότητα που πρέπει να δείξω πρώτα και κύρια εγώ για να προστατευτώ και να μην διασπείρω τον ιό, και τελείως διαφορετικό το να πηγαίνω απροστάτευτος στο σχολείο μου. Γιατί ουσιαστικά τα παιδιά μας περισσότερες των περιπτώσεων πάνε απροστάτευτα. Εμείς όμως θέτουμε το ζήτημα με το ζήτημα των τεστ, έτσι, ότι έχουμε έναν πολύ έντονο προβληματισμό σε αυτό το ζήτημα της υποχρεωτικότητας και έτσι όπως προωθείται. Έτσι, γιατί ξέρετε, κανείς δεν μπορεί να γίνει γιατρός του εαυτού του. Φαντάζομαι αυτή η υπεύθυνη δήλωση που λέει το ρεπορτάζ ότι θα προκύψει θα περιορίζεται στο ότι όντως έκανε το παιδί το self-test. Αυτό. Και ότι βγήκε αρνητικό. Τώρα από και πέρα, φυσικά ο γονιός δεν μπορεί να εγγυηθεί για την αξιοπιστία του self-test, ούτε οι ειδικοί δεν έχουν ακόμα εγγυηθεί. Για να τα λέμε και αυτά. Ναι, την αξιοπιστία του test. Έτσι. Ναι. Και ούτε και κανείς μπορεί να ξέρει πώς θα λειτουργήσει ο κάθε γονιός μπροστά στην ανάγκη το να πάει το παιδί του σχολείο. Γιατί κοιτάτε, όταν θα αρχίσουν να ανοίγει τομείς της οικονομίας, όταν θα αρχίσουν να ανοίγουν τα σχολεία, ένας γονιός που δεν έχει που να αφήσει το παιδί του, που τόσους μήνες ζει με 534 ευρώ στην ανάγκη να επιστρέψει στη δουλειά του, πολλές φορές θα το στείλει το παιδί του έχοντας ή δεν έχοντας κάνει τεστ. Δυστυχώς, επαναλαμβάνω. Άρα υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα που πρέπει να τα δούμε καλύτερα. Αλλά για μας νομίζω ότι το κυρίαρχο είναι ότι δεν πρέπει να χάνεται η ευθύνη η κοινωνική. Το πώς δηλαδή ο μαθητής θα αισθάνεται προστατευμένος στο σχολείο από τα ίδια τα μέτρα που έχει πάρει η πολιτεία. Μάλιστα. Κύριε Κατηφέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα και καλή συνέχεια. Καλή σας ημέρα και καλή συνέχεια.